Σημαντικό πρόβλημα ως προς την υλοποίηση των δημόσιων έργων είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει εμπλοκή με τις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων προς το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ήδη παρουσιάστηκαν προβλήματα σε δύο έργα σε ισάριθμους περιφερειακούς δήμους της Μαγνησίας, καθώς το σύστημα δεν επιτρέπει την πρόσβαση στους μηχανικούς οι οποίοι έχουν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές. Όταν ένας μηχανικός δημόσιος υπάλληλος προσπαθεί να ολοκληρώσει μια διαδικασία στο δημόσιο, στην υπηρεσία του. Ας πούμε παράδειγμα μια άδεια δόμησης. Μπλοκάρει το σύστημα και δεν του επιτρέπει να συνεχίσει την ολοκλήρωση αν δεν έχει πληρώσει τις εισφορές του στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, που πολλές φορές είναι για δεκαετίες εισορευμένες, είναι πολλά χρήματα που δεν μπορεί να τα πληρώσει λόγω της κρίσης και της εξαθλίωσης του κλάδου. Οι μηχανικοί του δημοσίου έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες περικοπές στις αποδοχές τους, με αποτέλεσμα το εισόδημά τους να έχει συρρυκνωθεί και οι ίδιοι να δυνατούν να αποπληρώσουν τις εισφορές τους προς το Τεχνικό Επιμελητήριο. Όταν ο μισθός του μηχανικού που νεοδιορίζεται είναι 650 ευρώ, τότε καταλαβαίνετε πώς μπορεί να ανταπεξέλθει αυτός ο άνθρωπος. Πόσες είναι οι μηνιαίες ασφαλιστικές φορές δηλαδή? Δεν έχω αυτή τη στιγμή το νούμερο, επειδή είναι, αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο. Για να σου πω την αλήθεια, και εγώ ίδιος δεν έχω πληρώσει τις εισφορές και γι' αυτό και δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια πόσο είναι σε αιτήσια βάση. Αλλά όσο και να είναι, είναι η ανάγκη των μηχανικών είναι μεγάλες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε περαιτέρω έξοδα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι από τους συναδέλφους. Ο πρόεδρος της Ενώσεως Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Μαγνησίας καλεί τους φορείς της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, για τους οποίους οι συνάδελφοί του υλοποιούν μελέτες και έργα, να επιλύσουν το πρόβλημα με τις ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου, εφόσον η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των μηχανικών του δημοσίου είναι δεσμευμένη από το δημόσιο. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τον Περιφερειάρχη, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης και τους δημάρχους. Να εξοφλήσουν αυτές τις φορές προς το Τεχνικό Επιμελητήριο, αν θέλουν οι μηχανικοί να ολοκληρώσουν αυτές τις διαδικασίες που τους αφορούν. Επίσης και το Τεχνικό Επιμελητήριο, το κεντρικό, το τονίζω, το κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν είναι τοπικό το θέμα, να μην πιέζει τους συναδέλφους μας και να προσπαθήσει να λύσει τα θέματα αυτά των εισφορών κατευθείαν με τους δημάρχους. Διότι ο μηχανικός δημόσιος υπάλληλος δεν είναι ανυπεράσπιστος και μην μας εξωθήσουν να φτάσουμε στο έσκατο μέτρο που είναι το μπλοκάρισμα των έργων και είναι και προεκλογική περίοδος τώρα. Θέλουμε επίσης να ζητήσουμε να εξασφαλίσουν την ασφαλή μετακίνηση των μηχανικών στα εργοτάξια για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να παρέχουν δικαστική συνδρομή στους μηχανικούς δημόσιους υπάλληλους, οι οποίοι δέχονται αλλεπάλληλες αγωγές και μηνύσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους, πληρώνουν από την τσέπη τους όλα τα δικαστικά έξοδα και όταν αθώνονται μετά δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ.